Αγρότες της Θεσσαλίας πραγματοποιούν παράσταση διαμαρτυρία στα γραφεία του ΕΛΓΑΤ στη Λάρισα, στο πλαίσιο της απόφασης της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων με αφορμή τα οξυμένα προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Ζημιές στα μπέλια, ζημιές στα μήλα, ζημιές από διάφορες αιτίες δεν καλύπτονται. Να υπάρξει πλήρη κάλυψη από όλες τις αιτίες καταστροφής στο 100%. Για να γίνει αυτό πρέπει να αλλάξει ο κανονισμός, πρέπει να αλλάξει ο νόμος. Η αλλαγή του κανονισμού του ΕΛΓΑ είναι ένα από τα αιτήματα που έβαλαν στη σημερινή παράσταση διαμαρτυρίας οι αγρότες της Θεσσαλίας. Η βασική διεκδίκησή μας είναι η αλλαγή του κανονισμού, ώστε να υπάρχει ένας ΕΛΓΑ δημόσιος φορέας με επαρκή στήριξη από το κράτος, ο οποίος θα καλύπτει όλα τα φυσικά αίτια και τους νόσους και θα αποζημιώνει και θα ασφαλίζει το 100% την παραγωγή μας. Ο προϊστάμενος του ΕΛΓΑ παραδέχτηκε ότι υπάρχει έλλειψη προσωπικού αλλά και πολλά προβλήματα που προκλήθηκαν το τελευταίο διάστημα από τα ακραία καιρικά φαινόμενα. Στη Λάρισα υπάρχουν αρκετά άτομα, αλλά στην Καρδίτσα αυτή τη στιγμή υπάρχουν 3 άτομα μόνο. Και στα Τρίκαλα 2. Στο νομό Καρδίτσα, έτσι. Και οι ζημιές είναι πολλές. Πάρα πολλές. Με τα τελευταία χαλάζια, γιατί μας έχουν περικυκλώσει τα χαλάζια. Η παράσταση διαμαρτυρίας δεν αφορούσε μόνο τον ΕΛΓΑ, αλλά και τον ΟΓΑ. Ζητάμε να γυρίσουμε στα παλιά, να μειωθούν οι ασφαλιστικές εισφορές, διότι ο κόσμος αδυνατεί από 50%. Που δεν μπορούσε να πληρώσει, σήμερα το ποσοστό αυτό αυξάνεται και θα αυξάνεται συνεχώς. Οι αγρότες φέρονται αποφασισμένοι να συνεχίσουν τις κινητοποίησεις και το επόμενο διάστημα, ώστε να μπορέσουν να δώσουν λύσεις στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν και τους αναγκάζουν να εγκατελείψουν την καλλιέργεια γης.